Για να ηρεμήσουμε λιγάκι, εγώ θα προσπαθήσω χωρίς οξύτητα και χωρίς ένταση να καταθέσω τη δικιά μου οπτική πάνω σε αυτόν την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση. Πρόεδρε, αν είναι να μιλάω με τέτοια οχλαγία, σηκώνομαι και φεύγω ειλικρινά δηλαδή, έτσι. Και δυστυχώς είναι και λίγοι ηρωικοί δημότες που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ησυχία, σας παρακαλώ. Θα να ηρεμήσετε. Λοιπόν, σε κάθε νέα δημοτική αρχή δίνουμε ένα χρόνο, λέμε επίστοση χρόνου. Και πραγματικά πρέπει να δίνεται για να βλέπουμε πώς ξεδιπλώνει το πρόγραμμά της, πώς προγραμματίζει, τι κάνει και στο τέλος της χρονιάς και στο τέλος της θητείας θα δούμε εάν γιατί κρίνεται από το αποτέλεσμα. Και το λέω καλόπιστα αυτό και βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια. Το πρωί, με αυτή την κριτική διάθεση και με αυτή την προσέγγιση, ψήφισα την πρώτη αναμόρφωση, θεωρώντας, παρότι είχα σοβαρές επιφυλάξεις, τις οποίες θα τις εκθέσω στο τέλος, και κάτι σοβαρό το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη το σώμα. Αλλά θεωρώ ότι το ισοζύγιο είναι θετικό. Είναι πιο πολλά τα θετικά στοιχεία από αυτά τα οποία εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω επιφυλάξεις. Ξεκινάω με την προσπάθεια εξορθολογισμού την οποία λέτε. Πραγματικά βλέπω και μας διαβεβαιώσατε ότι οι εγγραφές αυτές του προϋπολογισμού προήλθαν μετά από έρευνα, από μελέτη και δεν είναι στο πόδι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερες αναμορφώσεις. Στις προηγούμενες θητείες είχαμε τουλάχιστον 2 το μήνα. Είχαμε φτάσει 15, 16, 17 αναμορφώσεις. Πιστεύω δηλαδή αν γίνεται σοβαρή μελέτη δεν χρειάζεται πάνω από μία αναμόρφωση το μήνα. Ένα το κρατούμενο. Βέβαια, ακούσαμε τις ανησυχίες των εργαζομένων και το πρωί που κουβεντιάσαμε, πράγματι οι εργαζόμενοι έχουν κάποιες ανησυχίες, τις εξέθεσαν. Έχει να κάνει με την υποστελέχωση του Δήμου και πράγματι με την ετοιμότητα που πρέπει να διαθέτει ο Δήμος εάν δεχθεί περισσότερο προσωπικό από την κινητικότητα. Τους διαβεβαιώνω όμως ότι κανένας αυτή την αίθουσα δεν θα δεχθεί ποτέ να μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι. Μην υπάρχει τέτοια υπερβολική ανησυχία ότι θα έρθουν εργαζόμενοι και θα μείνουν χωρίς λεφτά. Έτσι, πιστεύω και η Δημοτική Αρχή και όλοι σε αυτή την αίθουσα αυτό το πράγμα το διασφαλίζουν. Τώρα, εγώ απεραντίας με αυτά που ακούστηκαν από μερίδα της αντιπολίτευσης, θα επενέσω για άλλη μια φορά αυτό που κάνει ο κύριος Αθανασίου. Και δεν το λέω μόνο για αυτό που κάνει στους μεγαλοοφιλέτες, δηλαδή τα άμεσα μέτρα ίσπραξης, διότι αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσό. Μιλάμε για πάνω από 7 εκατομμύρια που πρέπει ο Δήμος να κοιτάξει, να κάνει όλες τις ενέργειες να τα πάρει πίσω. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα τα καταφέρουμε. Αλλά το να μην κάνουμε τίποτε, αυτό το λέω άλλη μία φορά, όσο και βαρύ ακούγεται, θα σας παρακαλέσω. Μην μιλάτε. Έτσι. Αυτό λέγεται παράβαση καθήκοντος. Το να μην κάνουμε τίποτε, το ξέρει, με κοιτάει ο Σωτήρης ο Παπαμιχαήλ, λέγεται παράβαση καθήκοντος. Άρα πρέπει να κάνουμε όλες τις ενέργειες. Μην αμφισβητούμε και τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου, που εδώ ακούσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση, έχουμε και σχεδόν 5.000 οφειλέτες αγνώστου αφημί. Δηλαδή τώρα τι μας λέτε, ότι θα πρέπει να επιτεθούμε σε έναν άνθρωπο και σε μια υπηρεσία η οποία κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι υπερβολικό και πρέπει να σταματήσουμε εκεί χωρίς να προσωποποιούμε σε αυτή τη φάση ευθύνες και πρέπει να φέρει πράγματι ο Δήμος ένα αποτέλεσμα. Ακούσαμε, μιλάω σε αυτή τη φάση για τα θετικά της αναμόρφωσης. Και μία σειρά έργων, να μην τα επαναλάβω, τα είπε ο Δήμαρχος, τα είπε ο κύριος Αθανασίου. Θέλω ενδεικτικά να αναφέρω του Κουτσούκου, να εξορθολογήσουμε αυτή την κατασπατάληση που γίνεται με τα μισθώματα. Πρέπει πράγματι να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία και πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτά τα μισθώματα. Και έφερα παράδειγμα το πρωί το θέμα του ακινήτου Πανικίδη, αυτό το θέμα για την καθαριότητα. Τέλος πάντων, μένω σε αυτό το θέμα στα θετικά τώρα. Λέω παράδειγμα ότι βλέπω την εγγραφή υπηρεσιών για την ανίχνευση παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ομβρίων. Μικρό ποσό, 5.000. Αλλά αν, αγαπητοί συνάδελφοι, λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη δυσοσμία σε όλη την πόλη και στο Κοντόπευκο ιδιαίτερα, πρέπει να γίνει αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αν δεν ανιχνεύσουμε, και αυτό είναι ευθύνη του Δήμου, δεν ρίχνουμε ένα εξώδικο και ένα έγγραφο στην ΕΙΔΑΠ και να λέμε ότι
θα το βρει η ΕΙΔΑΠ. Είναι υποχρέωση του Δήμου να βρει τις παράνομες συνδέσεις. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα, εγώ το επισημαίνω. Θα περίμενα όμως, και τώρα περνάω στην κριτική, μία περισσότερο δραστική παρέμβαση, διότι βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια στα έσοδα, περίμενα να γίνει μια πιο δραστική παρέμβαση στα θέματα των δαπανών. Και το πρωί έκανα κριτική, γιατί άκουσα και πριν εδώ κάποια ζητήματα και θα το πω. Τι γίνεται με τη Φιλαρμονική? Βλέπω εγγραφή 109.000, αλλά συνεχίζουμε αυτό, επικαλείται η Δημοτική Αρχή ότι συνεχίζει αυτές τις συμβάσεις που βρήκε. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα για τη Φιλαρμονική, όπου μια εταιρεία μισθώνει εργαζόμενους, μας φέρνει εργαζόμενους και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά, μου επιτρέπετε να το πω, και μάλιστα δεν έχουμε και το αποτέλεσμα που πρέπει. Είχαμε εθνική γιορτή με 12 άτομα Φιλαρμονικής. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε, το έχω κάνει πολλές φορές κριτική, πρέπει να εξορθολογήσουμε το ζήτημα, να αποκτήσουμε Φιλαρμονική σε εθελοντική βάση και δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η δαπάνη με αυτή την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Και για να θυμίσω αυτά που γίνονται τώρα στα εργαστήρια τέχνης, αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΔΑΠ με όλους τους εργαζόμενους, στο ΟΔΙΟ, ότι εδώ από ένα καθεστώς εποχής Σταθόπουλου Παπαμιχαήλ, όπου είχαμε απευθείας συμβάσεις μισθώσεων έργου και να σας ακούσουν οι εργαζόμενοι, μεταπέσαμε σε ένα σύστημα εταιριών όπου μας έφερναν εργαζόμενους οι εταιρείες και εκεί είχαμε, πληρώναμε και χρήματα, πληρώναμε ΦΠΑ, πληρώναμε κι άλλα. Και μάλιστα να θυμίσω σε εσάς που διαμαρτύρεστε ότι εγώ έχω πάρα πολλές διαμαρτυρίες τότε εργαζομένων και τότε δεν πληρώνονταν ούτε μέσω των εταιριών. Ξαναγύρισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο παλιό σύστημα και τώρα τέλος πάντων είναι ένα θέμα που πρέπει αυτό να το δείτε, να το λύσετε. Δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος χωρίς να μπορεί να πληρώνεται και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τώρα, είναι και άλλα θέματα τα οποία δεν θέλω να κουράσω σε αυτή τη φάση. Μένω στο ακίνητο που σας είπα, που πληρώνουμε 1.800 ευρώ το μήνα και ενώ είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ακατάλληλο για χρήση, υπήρχαν εξώδικα δημοτών, αλληλογραφία με το Δήμο Χαλανδρίου, διότι είναι στα διοικητικά του όρια, και όμως επέμεινε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να κάνει χρήση ενός κτηρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Δήμαρχος 10 μήνες, 12 μήνες, δηλαδή 18 χιλιάρικα, είναι και ότι εμείς κάναμε και έργα, περιφράξαμε, κόψαμε δέντρα, ισοπεδώσαμε, απέκτησε μία υπεραξία ένα ιδιωτικό ακίνητο, το οποίο τώρα θα πρέπει αυτό το, να αποδεσμευτούμε από αυτή τη μίσθωση. Και εδώ θα ήθελα, εδώ είναι ο κύριος Αθανασίου, αγαπητέ αντιδήμαρχε, εδώ να δούμε ότι κάθε φορά τα λάθη θα πρέπει να τα πληρώνει ο δημότης. Η έννοια του καταλογισμού δεν υπάρχει? Εδώ έχουμε ένα καραμπινάτο λάθος που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Και περνώ και κλείνω με αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, που πρέπει να σας ενημερώσω γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο εγώ έχω διαφωνία, ελπίζω, προς την τακτική. Ζήτησα να ενημερωθώ αν το ποσό αυτό που έχει εγγραφεί για τις αμοιβές των εκτιμητών αφορά το διαβάσιο και μου το επιβεβαιώσατε. Θεωρώ μεγάλο λάθος, ενώ υπάρχει αυτή η νομική, τέλος πάντων, αυτές οι νομικές ενέργειες από τους μισθωτές, να πάμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Πρέπει να περιμένετε να τελειώσουμε με αυτό. Τώρα το τι πρέπει να γίνει, εδώ σας ενημερώνω ότι υπήρχε ένας καταχρηστικός όρος που στρέβλωσε το διαγωνισμό, είναι όρος του 13%, και σε αυτό κάνω κριτική. Απ' την άλλη μεριά, υπήρχαν και καλοί όροι μέσα στη σύμβαση, τους οποίους ο Δήμος τώρα πρέπει να αξιοποιήσει με ανταγωγή. Άρθρο 2, που λέει ότι ο μισθωτής έχει υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη επικαιροποίησης κτλ. Κτλ. Βεβαίωσης ισχύως, καθώς και των επιτρεμένων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες φορείς, αρχαιολογίας, υποθά κτλ. Και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του για οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίησή του. Ο Δήμος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωση από πιθανή διαφοροποίηση των παραπάνω. Άρα, τι ψάχνουμε εκτιμήσεις όταν έχουμε τη σύμβαση? Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Και άρθρο 8, που λέει ότι ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού θεωρεί ότι έχει λάβει γνώση αυτής. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεώνεται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο,
και ακόμη αποκλείεται από το μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό. Επομένως, με αυτά τα όπλα, αγαπητέ, και απευθύνομαι στον κύριο Παπαμιχαήλ, δεν έχουμε καμία ανάγκη σε τίποτε, δεν έχει κανένα όπλο στα χέρια του ο μισθωτής, παρά μόνο ότι δεν του απαντούσε ο Ζορμπάς και ο Σάρκουλας 1,5 χρόνο. Τίποτα άλλο δεν έχει. Και αυτό το θεωρώ ανούσιο μπροστά στους όρους που λέει μέσα η σύμβαση. Και μπορούμε εμείς να ζητήσουμε, πέρα από την κατάπτωση της εγκυητικής, μπορούμε να ζητήσουμε διαφυγόντα κέρδη στην ανταγωγή μας, όπου χάσαμε ενδιάμεση προσφορά για 25 χρόνια. 28.900, ακούστε το αυτό λιγάκι έτσι, 28.900 ενδιάμεση προσφορά, αλλά χάσαμε και προσφορά υπολογιστική, αυτό έτσι δηλαδή, έτσι ισορροπεί δηλαδή στα 25 αυτό που έδωσε, 59.000. Σας το λέω σε νούμερα, στη μία περίπτωση, στα 25 χρόνια ποσό διαφυγόντα κέρδη 8.600.000 και στην άλλη περίπτωση 17.700.000. Επομένως, αυτό επειδή είναι ένα σοβαρό θέμα αξιοποίηση της περιουσίας, νομικών ενεργειών, από όπου ο Δήμος περιμένει έσοδα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το χειριστείτε με τον τρόπο που σας είπα. Λοιπόν, εμείς θα υπερψηφίσουμε παρά τις ανησυχίες μας την πρώτη αναμόρφωση του προπολογισμού. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. Το λόγο έχει ο κύριος. Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Θα πω επιγραμματικά τα εξής θέματα. Τα μέτρα ίσπραξης για το Δήμο μας, αλλά και για όλο το δημόσιο, για τους οφειλέτες βέβαια, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Επομένως, μην δημιουργούμε τέτοια κατάσταση να κάνουμε επίθεση, γιατί προσπαθούμε να εισπράξουμε αυτά τα έσοδα. Και είναι άδικο να δημιουργούμε μια τέτοια κουλτούρα η οποία αδικεί τους συνεπείς φορολογούμενους και τους οφειλέτες και τους επιχειρηματίες οι οποίες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερο θέμα που θέλω να αναφερθώ είναι και τα θέματα της περιουσίας του Δήμου. Μην ξεχνά, και αυτά έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Πρέπει να γίνονται, πρέπει να υπάρξουν ενέργειες. Δεν μας περιποιεί τιμή να μην έχουμε κάνει τίποτε για τα χαμένα έργα τέχνης. Σημειώστε το. Τρίτο θέμα που ακούστηκε εδώ μέσα και το εξήγησα και πριν στους εργαζομένους. Και ήμουν και στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ. Ακούστηκαν πολλά για τους εργαζόμενους, πώς αν μειώθηκε ο αριθμός. Περάσαμε την εποχή της μάνικας, την πυρόσβεση. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον η επιτήρηση και η πολιτική προστασία απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη. Επομένως, θέλουμε εξειδικευμένα στελέχη στην πολιτική προστασία και όχι γενικών καθηκόντων. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Δεν είναι θέμα δηλαδή ποσοτικό. Είχαμε 10, θέλουμε 15, πυροσβέστες θέλουμε 20. Άρα αλλάζει η οργάνωση, ο τρόπος επιτήρησης της πολιτικής προστασίας. Και τέταρτο, επειδή έγινε λόγος για το Δημαρχείο, να πω ότι το Δημαρχείο είναι πλέον σε μια κρίσιμη φάση όπου η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις, από ό,τι καταλάβαμε, μετά από πρόταση του αναδόχου. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν έχουμε να παίξουμε δηλαδή με μαγικές λύσεις. Μην δημιουργούμε δηλαδή εντυπώσεις. Είχαμε ευκαιρία να λύσουμε το θέμα. Εμείς τα είχαμε πει τότε και σημασία έχει τι προτείνεις και πότε τα προτείνεις. Τώρα δυστυχώς τα περιθώρια είναι στενά. Εύχομαι να βρεθεί η καλύτερη λύση ή το μη χείρον που λένε και θα δούμε και θα τοποθετηθούμε τότε. Ευχαριστώ.